Αξιότιμη Υπουργέ, αξιότιμη εκπρόσωπε του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά κυρίως παιδιά, η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου είναι κυρίως για εσάς, είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης. Εμείς κάνουμε την αλλαγή, έχουμε γίνει ήδη αλλαγή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και μέσω ενός προγράμματος Erasmus Plus, έχουμε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2016, έχουμε ξεκινήσει ένα έργο το οποίο ευελπιστούμε ότι θα φέρει τα πάνω κάτω. Και τι εννοούμε με αυτό? Ευελπιστούμε να καταπολεμήσουμε τον ψηφιακό αποκλεισμό των ενηλίκων μέσα από τα παιδιά. Το project του web, του οποίου δεν βλέπετε τις διαφάνειες προφανώς στην κεντρική οθόνη, καταρχάς, τα Erasmus Plus έργα είναι σύνθετα έργα. Όσοι από εσάς έχετε μπει στη διαδικασία των Erasmus Plus και δει K2, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ απαιτητικά, ειδικά ως προς το συντονιστικό κομμάτι. Αυτό λοιπόν έχει ένα στόχο, ο κύριος στόχος του είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Ινστιτούτων τα οποία εμπλέκονται, με σκοπό ακριβώς την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού, όπως προείπα. Και αυτό που ευελπιστούμε να κάνουμε είναι οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν, να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές στις οικογένειές τους, δηλαδή στον μπαμπά, στη μαμά, στον παππού και στη γιαγιά. Έτσι. Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανήκει στη δράση στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα της εκπαίδευσης και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Στη διαφάνεια που εμφανίζεται, βλέπετε τους εταίρους του προγράμματος. Έχουμε την τιμή ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας να είμαστε οι συντονιστές σε αυτό το έργο, όπως προείπα. Έχουμε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου μαζί με το Λύκειο Αραδίπου. Από την Αγγλία έχουμε το Bournemouth University και ένα σχολείο δημόσιο, το Isle of Portland Aldridge Community Academy. Από Ιταλία έχουμε ένα σχολείο αντίστοιχα και ένα Ινστιτούτο. Και από τη Βουλγαρία το αρμόδιο Υπουργείο Νεοαλέας και Αθλητισμού. Τώρα, γιατί διαλέξαμε τους συγκεκριμένους εταίρους? Οι Άγγλοι, στον λεγόμενο ψηφιακό δίκτυο οικονομίας, αυτός είναι ένας δείκτης που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και 2 χρόνια, ένα σύνθετος δείκτης, θα το δούμε και σε επόμενη διαφάνεια, έχουν καταταχθεί ως χώρα 6η σε αυτόν τον ευρωπαϊκό δείκτη. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ποια χώρα θα είναι πρώτη, ποια από τις χώρες είναι, σκανδιναβική σίγουρα. Λοιπόν, αντιθέτως, η Κύπρος, η Ελλάδα, εμείς δηλαδή, η Ιταλία και η Βουλγαρία, είμαστε πολύ χαμηλά. Θα δείτε και την θέση που διέπει την Ελλάδα. Απλώς να αναφέρω στη συγκεκριμένη παράγραφο ότι ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας, από εκεί ξεκίνησε το όλο έργο, έχει να κάνει με 5 παραμέτρους. Τη σύνδεση, τη συνδεσιμότητα, όπως λέμε, διαδικτυακά, τους ανθρώπινους πόρους, τη χρήση του διαδικτύου σε αυτές τις χώρες, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και, όπως είπε στο χαιρετισμό του Υπουργός, τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Βλέπετε εδώ ένα ιστόγραμμα του δείκτη και ουσιαστικά αυτό αφορά τη χώρα μας, την Ελλάδα, η οποία χώρα μας βρίσκεται στην 26η θέση μεταξύ 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τρίτη δηλαδή από το τέλος. Η βαθμολογία μας με άριστα το 1, τη μονάδα, είναι στο 0,37. Στη συγκεκριμένη όμως διαφάνεια, θα ήθελα να κρατήσουμε το γεγονός ότι σχεδόν το 100% των ελληνικών οικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Επίσης, μολονότι είμαστε τακτική χρήση του διαδικτύου, σημαίνει ότι προφανώς η περισσότερη πρόσβαση γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες ή από τα σχολεία ή από άλλους οργανισμούς, εν τω μεταξύ περιπτώσει. Ένα σημείο επίσης που θα ήθελα να κρατήσουμε από τη συγκεκριμένη διαφάνεια είναι ότι οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν μια βασική πρόκληση, η μία από τις 5 παραμέτρους, δεδομένου ότι η χώρα είναι μεταξύ των τελευταίων. Είναι πολύ θετικό όμως ότι σχεδόν 1 στους 3 και περισσότεροι των χρηστών του διαδικτύου έχουν ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπαμε λοιπόν, σαν χώρα παρουσιάζουμε υστέρηση. Άρα λοιπόν γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία του να κάνουμε αυτό το έργο, έτσι ώστε να πάρουμε την τεχνογνωσία από την Αγγλία κυρίως και να τη μεταδώσουμε και στις υπόλοιπες χώρες.
Αυτό που ευελπιστούμε να κάνουμε και θα το κάνουμε μέχρι το τέλος της διετίας, αλλά αυτό που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το έργο μας είναι να έχει βιωσιμότητα αυτό το έργο. Δηλαδή, πέραν των 2 ετών, να μπορέσει αυτό που λέμε να εξυπηρετήσει το σκοπό του, να μπορέσει να ζήσει μετά από αυτό το έργο. Άρα, λοιπόν, εμείς τι θέλουμε με τα σχολεία, τα εμπλεκόμενα που είναι ήδη στο έργο, αλλά και με σχολεία τα οποία θα δηλώσουν από την επόμενη σχολική χρονιά και αφορμής δοθήσεις προσκαλώ όλους τους συναδέλφους που θα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο να το κάνουν όταν θα είναι και το site στον αέρα. Ευελπιστούμε λοιπόν να φτιάξουμε μια εκπαιδευτική πύλη για τη φιλοξενία και τη διάθεση του κοινού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα είναι και για αρχάριους, θα απευθύνεται αυτό και σε αρχάριους χρήστες, αλλά και σε προχωρημένους. Αυτά θα είναι μικρά τμήματα, μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία θα είναι εύκολα, να το πούμε έτσι, να μπορεί ο κάθε γονιός να τα δει και φυσικά αυτό να γίνεται μέσα από τα ίδια τα παιδιά. Τελειώνοντας και μην κουράζοντας σας άλλο, θέλω λίγο να πω με πολύ απλά λόγια αυτό που είπαμε στις προηγούμενες διαφάνειες, ότι το EduWeb, με το EduWeb επιδιώκουμε να προσφέρουμε τρόπους και λύσεις για μια ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Αυτό όμως θέλουμε, όπως προείπαμε, να φέρουμε τα πάνω κάτω, να το κάνουν οι μαθητές. Εδώ είναι η αντιστροφή των ρόλων. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μπορέσουν οι μαθητές, δηλαδή, να πάρουν από το χεράκι τους γονείς και οποιονδήποτε άλλον ενήλικα, αφού εκπαιδευτούν πρώτα από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα επιμορφωθούν και αυτοί θα καταρτιστούν, για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας όλο αυτό το έργο. Έγινε ένα kick-off meeting, η αναρτήρια συνάντηση 30 και 31 Οκτωβρίου, που πήγε πάρα πολύ καλά μεταξύ των εταίρων. Και εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Αυτό το φυλάδιο, και τελειώνω, όσοι δεν το έχετε πάρει και όσες υπάρχει έξω να το ξεφυλίσετε, θα ήθελα να πάρετε ένα τουλάχιστον για να το δείτε και στο σχολείο σας. Και κλείνοντας, όπως είπα και στον πρόλογο, κυρία Φραγκοπούλου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση, εμείς γινόμαστε η αλλαγή. Το θέμα είναι ο καθένας και η καθεμία από εμάς να γίνει η αλλαγή και όλοι μαζί από κοινού, όλοι οι φορείς να συμπορευτούμε από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, να συμπορευτούμε ακριβώς προς μια ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου. Διότι, και απευθύνομαι κυρίως στα παιδιά, τα οποία έχουν βαρεθεί λιγάκι λόγω του προχωρημένου της ώρας, κάθε μέρα, παιδιά, να ξέρετε, και απευθύνομαι πραγματικά με στόμφο προς εσάς, δημιουργείτε το αύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ψηφιακό αποτύπωμα το οποίο αφήνετε κάθε μέρα, ειδικά στην εμπλοκή σας, στην ενεργό συμμετοχή σας στα κοινωνικά δίκτυα. Σκεφτείτε το αυτό πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε πώς θα είσαστε το 2030 τώρα όσοι είσαστε στην ηλικία των 15 ετών. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω και να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.